Γεια σε όλους, περιμένω να ανάψει ο θερμοσύμφωνας και να ζεστάνει το νερό εδώ. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο, αυτή τη φορά εννοείται θα ξαναπαίξουμε Call of Duty Battle Royale. Όπως βλέπετε μπήκαμε veteran 1, καλή φάση. Για να δούμε σήμερα τι matchmaking θα έχουμε. Ελπίζω να διαρκέσει αρκετή ώρα, να μην χάσω στα πρώτα 10-20 λεπτά ας πούμε. Βασικά εντάξει, 20 λεπτά διαρκεί ένα Battle Royale, οπότε βλακεία είπα προφανώς. Ας διαρκέσει τουλάχιστον, ξέρω εγώ, ένα 25 λεπτό. Να έχω και λίγο footage να δείξω στον κόσμο. 27 δευτερόλεπτα πήρε το matchmaking. Καλή φάση. Για να δούμε τώρα, joining game λέει εδώ. Ζητώ συγγνώμη για την ποιότητα του ήχου. Ο ήχος προφανώς είναι αθλίος. Παρ' όλα αυτά δεν έχω αγοράσει ούτε δεν έχω αγοράσει σχετικό με YouTube εξοπλισμό. Γενικά το κάνω για την πλάκα μου. Το κάνω για εμένα βασικά. Και αν τύχει να με δει κανένας έχει καλώς. Κάπως έτσι πηγαίνει η δουλειά. Το βάλουμε first person. Πάμε εδώ μπροστά για να δούμε. Παπαπαπαπ. Αυτό που με εκνευρίζει είναι ώρες ότι δεν λοκάρει το ποντίκι. Πρέπει να ξαναπατάω το control όλη την ώρα. 33 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσουμε, αγαπητοί φίλοι. Boom. Καραμπινούλα εδώ. Δυνατός. Να, για άλλη μια φορά η ίδια δουλειά, ας πούμε, κάνει detach στο controller. Το ποντίκι. Καλώς σας βρήκα, παιδιά. Να είστε καλά. Αφού welcome. Time for the mission. Get ready. Το πολύ πολύ θα παίζω με το touchpad του κινητού, ξέρω εγώ. Του laptop. Αλλά είμαι ό,τι να είναι σήμερα. Διστάζω, προφανώς, έχει πάει βράδυ και επειδή τέλος πάντων οι εργασίες εντείνονται και κάποιος δεν προνόησε τα Χριστούγεννα να κάτσει να διαβάσει, έχει όλο το φόρτο εργασίες επάνω του, οπότε και την ίδια χρονική περίοδο ξέρω εγώ τώρα έχω όλες τις εργασίες κτλ. Και τρέχω και βασικά φτάνω, αλλά ξέρετε, φτάνω με αυτή τη λίγο ψυχιά τη λεγόμενη. Οπότε ναι. Δεν μπορώ να πω πως βρίσκομαι και στα καλύτερά μου αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, για να δούμε. Πάλι τα ίδια. Πάλι τα ίδια με το controller. Με το ποντίκι. Οχ, εδώ έχει ανοίξει κανείς ή απλά είναι. Okay. First blood. Περίεργα, μικρό loot. Πάρ' τον κάτω με το οπλάκι.
Κάτσε λίγο να αλλάξω εδώ τα key bindings. Να δω στο capturing γιατί μου σπάει τα νεύρα audio. Οκ, okay, speaker headphones κτλ. System sounds, voice, settings, voice chat, record keybind. Βάλουμε το cap. Οκ, okay, save, back, τέλειο. Ναι, μου σπάει τα νεύρα γενικά το ότι μου χαλάει όλη την ώρα εδώ πέρα το focus. Οπότε έβαλα το κάπα για να πατάω το push του chat. Έλεος, δηλαδή θα χάσουμε από το πρώτο... από το πρώτο γύρο να πούμε. Από το πρώτο κλείσιμο. Περίεργο. Ανεβαίνω πάνω σιγά σιγά γιατί οι μπελάδες έχουν αρχίσει να γίνονται πάρα πολύ εδώ πέρα. Δεν περίμενα βασικά παρουσία αντιπάλων εδώ. Τελευταίο μέρος που περίμενα βασικά είναι να εμφανιστούν εδώ εχθροί, ξέρω εγώ, και να γίνει όλο αυτό που έγινε. Εκεί πέρα στον πύργο όλο και κάποιος θα είναι, για να βάλω και το scout. Μπα, κανένας. Τρέχουμε σιγά σιγά. Λουταρισμένο το σημείο, από πίσω είναι κάποιος. Πάρ' τον κάτω και πάμε στον επόμενο. Wow. Μέχρι ώρας με χελικά παίζω προς χάλια θα έλεγα. Κάτσε να κάνουμε λίγο use από Hermostatic, να πάρουμε λίγο XP. Κλείνει παρένθεση, παύλα tab. Γενικά εδώ πέρα είναι καλά, λέω να καμπάρω λίγο ή βασικά δεν ξέρω, ας το πάμε λίγο run and gun σήμερα, αν και δεν θα μας φέρει πάρα πολύ. Σήμερα το gaming ποντίκι μου έχει αποφασίσει να με προδώσει. Airdrop has been delivered.
Βλέποντας εντωμεταξύ αυτά τα παιχνιδάκια, έτσι τα Battle Royale που παίζουν σε κινητά πλέον, σκέφτομαι πόσο ωραίο θα ήταν, ας πούμε, γιατί εντάξει τώρα σε θέμα γραφικών μου θυμίζουν πάρα πολύ τα παιχνίδια του PSP, πόσο ωραίο θα ήταν να είναι στο PSP αυτά τα παιχνίδια και να ήταν τόσο εξελιγμένο, ας πούμε, το PSP όσον αφορά το θέμα έτσι του ίντερνετ και της διαδικτυακής σύνδεσης και τέτοια, που ήδη ήταν εξελιγμένο για την εποχή, μπορώ να πω. Θα ήταν ωραίο, ας πούμε, να υπήρχαν τέτοιου είδους features στο PSP, κάποιο Battle Royale παιχνίδι, ας πούμε, στο οποίο θα παίζεις μέσω μιας handheld consoles. Τώρα, ας πούμε, έχει Nintendo Switch, αλλά το Nintendo Switch πραγματικά δεν ξέρω. Σε πάρα πολλούς αρέσει το Nintendo Switch, αλλά εμένα δεν μου αρέσει καθόλου. Δεν μου αρέσει με την έννοια ότι προσπαθεί να γίνει μια triple A κονσόλα χωρίς να έχει τις δυνατότητες. Απλά αποδέξω ότι είσαι ένα handheld με λίγο παραπάνω ενδεχομένως δυνατότητες από ένα από τα παλιά κλασικά handheld που έβγαζε η Nintendo και τελείωσε εκεί. Τώρα για ποιο λόγο να προσπαθούν να βγάλουν triple A titles, για ποιο λόγο να προσπαθούν να βγάλουν υπερφοβερά γραφικά, ξέρω εγώ, την ώρα που δεν μπορούν να το υποστηρίξουν, δεν το καταλαβαίνω. Μου φαίνεται χαζό το όλο εγχείρημα του Switch. Εδώ βλέπω κάποιον, θα έρθει όπου να είναι. Ωχ, Θεέ μου, τι βλακία έκανα. Έχασα μόνος μου, αν είναι δυνατόν. Έλεος. Ωχ, Θεέ μου. Όπω, κακός. Όπω, τι άθλιο ήταν αυτό που έκανα τώρα αυτή τη στιγμή. Μετά μου φταίει το Switch που μιλήθηκες. Επειδή ο θερμοσύφωνος βασικά ζεστάνει, θέλει ένα δεκάλεπτο να ζεστάνει. Πάμε άλλο ένα, why not. 51ος, ok, legit. Ανέβηγα επίπεδο, level 55. Και τι κέρδισα, τίποτα. Βασικά δεν κέρδισα τίποτα. Σε τη βλάκια κέρδισα. Next, next. Exit. Battle pass εδώ πέρα, λίγο. Κάνουμε claim. Oh, tier 48, wow. Ναι, wow, υπέροχο. Πάμε να δούμε και το άλλο. Πού βρίσκεται εδώ, κλείνει. Oh shit. Oh, tier 49, ναι, μπράβο. Πάμε στο. No. Πάμε άλλη μία. Πάμε άλλο ένα battle του Αγιάλ. Χάζω κατάσταση τελείως. Γνώριμα λιμέρια ξανά. Εδώ μεταξύ είχα ξεχάσει ότι είναι stick grenade, ότι δεν είναι απλό grenade, ξέρω εγώ που το πετάς και κάνει bump, bump, bump και πηγαίνει κάπου αλλού μακριά από εκεί που είσαι. Το είχα ξεχάσει εντελώς και προφανώς την πάτησα σαν αρχάριος, αν είναι δυνατόν.
Εν τω μεταξύ δεν ξέρω αν έχετε δει memes από το Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο και έτσι. Έχω γελάσει ή έχω ψοφήσει πραγματικά. Πραγματικά έχω ψοφήσει, είναι το γέλιο που έχω ρίξει. Δεν ξέρω, ψιλοαρέσουν κάτι τέτοια dark φάση memes, αλλά έχω πεθάνει στα γέλια. Αυτό είναι το ωραίο με αυτή την εποχή, ότι έχουμε απαξιώσει σαν κοινωνία τουλάχιστον οι απλοί άνθρωποι, οι πληβοί που λέμε. Έχουμε απαξιώσει τόσο πολύ τον πόλεμο που τον κάνουμε meme. Και αυτό είναι πολύ όμορφο βασικά, γιατί δεν θέλω να πάω να πολεμήσω, δεν θέλω να χαραμίσω τα καλά μου χρόνια στο να πολεμήσω για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πουλήσει την πατρίδα μου, ας πούμε. Και στην τελική, γιατί να στερήσω εγώ τα όνειρα από ένα παιδί το οποίο έχει την ίδια ηλικία με μένα και το ανάγκασαν κι αυτό να βγει στο πεδίο της μάχης, ξέρω. Τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα. Προφανώς επειδή έχετε μεγάλη κουβέντα, εντάξει. Αλλά εντάξει, δεν. Πώς να το πω, τι να κάνουμε κιόλας. Έτσι είναι η ζωή. This is how life goes, bro. Ας ελπίσουμε ότι ο Βλάκας, ο πρωθυπουργός που έχουμε, δεν θα συμφωνήσει αμέσως με τους Αμερικανούς, ξέρω. Βασικά, ας ελπίσουμε ότι είμαστε φτωχοσυμπαθεροί και ότι δεν μας θέλει κανένας, ξέρω. Αυτό. Να τους είμαστε όχι βάρος, γιατί αν είμαστε βάρος θα μας κάψουν, αλλά μία αδιάφανη μικρή επαρχιούλα. Το πολύ πολύ ας πουλάμε πολεμικό εξοπλισμό, τι να πω. Ναι, αυτό. Κάπως να βρούμε έναν τρόπο να μην εμπλακούμε. Βάργη, να πάω να πολεμήσω. Οπ, ένας από πίσω. Τον είδα. Χάσουμε τώρα. Κάτσε, σκότωσα τον πρώτο εγώ. Legit, καλή φάση. First Blood, κυρίες και κύριοι. 98 άτομα έμεινα τώρα, βέβαια. Θερμοσύφωνος πλησιάζει επικίνδυνα και απειλητικά προς το τέλος του. Παρ' όλα αυτά εμείς θα συνεχίσουμε να παίζουμε. Oh, 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 holy moly, grande granoli. Νομίζω εδώ καλά είναι. Και φοβάμαι ότι θα μας έρθουν από πίσω. Πες μου, θα δείξει. 92 ζωντανή. Πάρει κανένα 30 λεπτό το βίντεο, το βλέπω. Το βλέπω να διαρκεί περισσότερο από το καλημέρα ζωή να μου. Τέλος πάντων. Ωραία είναι, ωραία θέα έχει. Βλέπεις τον αντίπαλο. Πολύ χαρακτηριστικά θα έλεγα. Εγώ κανονικά έχω ανοίξει τηλέφωνο. The safe zone is collapsing. Περιμένω. Περιμένω να δω τον επόμενο. Ποιος θα είναι. Airdrop has been delivered. Βλέπω, by the way, εδώ στα νέα.
Ιμπραήμοβιτς, ο δεύτερος εν ηλικία ποδοσφαιριστής που σκοράρει σε 4 διαφορετικές δεκαετίες. Ου, shit, Ζλάτου. Αγαπάμε Ζλάτου. Αγαπάμε πραγματικά Ζλάτου. Τεράστιος. Απλά τους έχει γραμμένους όλους, κάνει την παιχνιδάρα του, παίζει την μπαλάρα του. Έφτασε 39 ετών, έλεγε ότι θα σταματήσει από τα 32 και παίζει ακόμα μέχρι τα 39. Απλά Ζλάταν, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά φοβερός παίκτης. Κρίμα που δεν έχει κάποια προσωπικά επιτεύγματα τα οποία θα τον είχαν καταστήσει θρύλο κατά δική μου άποψη. Πυροβολισμός από πίσω. Βλέπω στο χάρτη ησυχία. Άρα με χτυπιούνται από κάτω. Δεν ξέρω πραγματικά. Δεν ξέρω για ποιο λόγο όποιος έχει πραγματικά αυτή τη στιγμή, όποιος βλέπει το βίντεο. Είμαστε στο 22ο λεπτό του βίντεο και κάθεται και βλέπει εμένα να γναντεύω τον ωκεανό. Είναι ήρωας. Δεν μπορώ να φράσω μια διαφορετική λέξη. Τι είναι. Να κάνω λίγη κίνηση να φανεί ότι ρε παιδί μου παίζω. Για πάμε λίγο μπροστά εκεί. Να πάω μέχρι το σπίτι να λουτάρω. Πάω να λουτάρω μέχρι το σπίτι. Να δούμε τι θα καταλάβω. Φύγαμε για λουτάρισμα στο σπίτι. Ευτυχώς που το κατάλαβα. Χάσαμε λίγο health επειδή είμαι out of zone. Εντάξει. Airdrop has been delivered. Δεν νομίζω να υπάρξει πρόβλημα. Εκτός να μου φάνε τώρα. 50 παίκτες έμειναν. Τέλεια. 49, 48, 47. What the fuck. Τι γίνεται εδώ πέρα, κυρίες και κύριοι. Τρώει ο ένας τον άλλο. Της κακομοίρα. Θα με συγχωρήσετε, εγώ παίρνω AK και φεύγω. Οπ, νάτος.
Πάμε, πάμε. Σαν σκυλί τους ανεβαίνω τους λόφους. Ο Χάρτς κλείνει επικίνδυνα μιας και έμειναν 36 παίκτες, κυρίες και κύριοι. Οι παίκτες έφτασαν τον τρομακτικό αριθμό του 32 αυτή τη στιγμή. Για να δούμε αν και δεν υπάρχει τόσο μεγάλη περίπτωση να υπάρχει εδώ κάποιος. Για να δούμε, ποτέ δεν ξέρεις. Πάρ' τον κάτω. Πάρ' τον κάτω. Πόσοι 7 παίκτες έμειναν. Έχω κάνει 5 kills. Εντάξει, respectable. Αυτό το οποίο δεν μου αρέσει τόσο πολύ είναι ότι λείπει ένα καλό όπλο από το PUBG. Ναι, το PUBG το έχει νομίζω. Vector, αν δεν κάνω λάθος λέγεται, δεν έχω παίξει πάρα πολύ από αυτά τα παιχνίδια. Αλλά νομίζω Vector, γενικά με το Vector εγώ βολευόμουν full, ήταν φοβερό όπλο. Τέριαζε με το running gun χαρακτήρα μου, ας πούμε. Συνεχίζω ευθεία προς τα εκεί, ενώ βρισκόμουν σε άλλο σημείο εντελώς. Πιο πιθανό είναι τώρα να μου φάει κάποιος γιατί πηγαίνω πολύ αέρα πατέρα. Κουμκουάτ, Ράνινγκ και Αργυρέος πρέπει να είναι αυτός. Με τους ίδιους παίζω στον ίδιο σερβερ, ξέρω εγώ τι γίνεται. Τώρα έχω ξαναδεί το Κουμκουάτ, Ράνινγκ. Terminal is almost ready. The safe zone is collapsing. Airdrop has been delivered. Uff, πραγματικά. Uff, 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 uff.
Πάμε λίγο. Πάμε λίγο. Ανεβαίνουμε safe zone. Εφτά παίκτες. Top 7. Οκ. Okay. Και top 5. Εμένα με χαροποιεί ένα πρόβλημα. Αν για το πιο πιθανό είναι 7ο να βγω ή έκτος, ξέρω εγώ. Έκτος. Είμαι σε ασφαλές σημείο αυτή τη στιγμή. Yeah, I am. Yeah. Down to the last five players. Oh, μπήκαμε πεντάδα, τέλεια. Για να δούμε ποιος θα μας φάει. Τέσσερις έμειναν, τέλεια. Μείναμε δύο, για να δω τώρα που θα είναι ο επόμενος. The safe zone is collapsing. Ναι, that's a win, κυρίες και κύριοι. That's a win. Τα κατάφερα. Κέρδισα. Για άλλη μια φορά. Πολύ ωραίο ματσάκι, διασκεδαστικό. Γενικά δεν κατάλαβα πως πέρασε η ώρα τόσο γρήγορα. Βέβαια, εντάξει, 33 λεπτά capture δεν είναι και τόσο γρήγορο για εσάς. Αλλά, ουφ. Damn, boy. Γενικά, όταν φτάνω τελευταία πεντάδα, αγχώνομαι πολύ. 10 kills, δηλαδή το 10% του Battle Royale. Καλή φάση. 75 XP, το οποίο είναι σεβαστό. Δεν τρελαίνω. Για άλλη μια φορά το αστέρι μου έλαμψε. Πού να κάνω Raider. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Κάτσε New Battle Royale Challenge. Απάντησε. Τι βραβείο είναι. Το κάνουμε claim, κάτσε. Εδώ τι καινούργια frames τι έχει. Avatar frame, να. Berserker frame. Καλά σχολίστηκα. Λοιπόν, πάμε loaded εδώ να δούμε τι έχουμε. Fearless Soldier Crate. Για να δούμε κάτι. Concussion Grenade. Ok. Σκοτίστηκα όλα το ίδιο είναι βασικά και να βρίζομαι ότι είναι βλάκες όλα αυτά. Μπορεί καμιά φορά να παίξουμε και κανένα bully player, ξέρω εγώ που έχω καιρό να παίξω. Αλλά μέχρι τότε θα πρέπει να σας κλείσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Εύχομαι να τα πούμε την επόμενη φορά. Καλή συνέχεια.